Μαζί μας ο Γιάννης Χλωρός, προπονητής του ΟΑΧΑ Ιδαρίου. Coach, ένα ντέρμπι στην Ηλιούπολη με τη Διάνα, 0-0. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς είναι τα συναισθήματά σας και σε μια δύσκολη αποστολή που είχατε με εκτός απουσίες για άλλη μια φορά. Ήταν ένα ντέρμπι πραγματικό. Με πολύ δύναμη, πολύ πάθος στο παιχνίδι. Πιστεύω αδικήσαν και οι δύο ομάδες αυτούς, γιατί και οι δύο ομάδες είναι πολύ ποιοτικές. Δεν παίχτηκε τόσο πολύ καλό ποδόσφαιρο, πήγε πάρα πολύ στη δύναμη. Η Διάνα έχει δύο καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί. Από εκεί και πέρα όμως εμείς στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τις δύο πιο κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με το διπλό από εδώ μέσα. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στη Διάνα, στο Χαραβιακό και στο Μικρασιατικό που φτάσανε στους 8 του κυπέλου, που από τους 8 τρεις ομάδες ήταν το ομίλου μας, και στο Μικρασιατικό που πέρασε και στους 4. Δείχνει αυτή τη δυναμική του ομίλου που αυτή τη στιγμή ο Μικρασιατικός είναι 2 πόντους μπροστά. Με ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά είναι 8 τελικοί ακόμα, 8 ντέρμπι που τα πάντα μπορούν να συμβούν. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά σήμερα που παίξαν και από τις δύο ομάδες. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι και κοιτάμε τη συνέχεια. Τα πόδια έχουν κάπως βαρύνει μετά από αυτό το αποτέλεσμα, θεωρείτε? Όχι, ίσα-ίσα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για την απόδοση. Καθόλου, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένοι στα παιδιά και έχουμε μια συνέχεια μπροστά μας. Ήρθαμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Η Διάνα έχει να χάσει τελευταία φορά, έχασε από εμάς. Και πριν από εμάς είχε να χάσει 2,5 χρόνια στην έδρα της. Και φέτος δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 6 παιχνίδια η Διάνα έχει παίξει τα 5 στην έδρα της. Γιατί το Χαραβιακού του εκτός θεωρητικά είναι εντός. Οπότε από τα 6 έχει παίξει 5 παιχνίδια στην έδρα της, που ήταν ένα πλεονέκτημα εξ αρχής πριν παίξουμε εμείς σήμερα. Νομίζω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, επαναλαμβάνω. Και κοιτάμε τη συνέχεια. Τα νέα παιδιά πώς έχουν αποδεχτεί αυτό το ρόλο που πρέπει κάποια κιόλας να μπουν και πιο άμεσα στο κλίμα, διότι έχετε κάποιες απουσίες πολύ σημαντικές. Τις είχαμε φέρει και στην μετάδοση. Στα προηγούμενα παιχνίδια μετά τη διακοπή, οι τραυματισμοί και οι απώλειες είναι μεγάλες. Έχουμε ένα ρόστερ που βασιστήκαμε σε 8-9 έμπειρα παιδιά και από εκεί πέρα μικρούς. Όταν λείπουν οι 3-4 από τους βασικούς, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δείχνουν τα παιδιά που ακολουθούν ότι είναι το μέλλον αυτής της ομάδας. Σήμερα δηλαδή είχαμε 13 μικρά παιδιά εδώ. Ξεκινήσαμε με 5 μικρούς. Γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια, επαναλαμβάνω, σε όλους τους αγωνιστές. Και έχετε και ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί σταθερά, γιατί είδαμε και σχεδόν την ίδια ενδεκάδα με πέρυσι εδώ πέρα. Με εξαίρεση, μερικές εξαιρέσεις. Είναι το μοντέλο που έχετε πατήσει. Είναι σταθερό διοίκηση που κοιτάμε το βασικό μας κορμό να προσταφερέσουμε πολλές λίγες επιλογές και να βασιστούμε στα νέα παιδιά αυτά. Το μέλλον τους αξίζει και βήμα-βήμα. Μακάρι να πάρουν και άλλες ευκαιρίες στην πορεία του πρωταθλήματος, όσο το απαιτεί και ο στόχος, γιατί είναι η πίεση και διαφορετική. Το καταλαβαίνουμε ότι η συνθήκη είναι. Είναι ό,τι καλύτερο για αυτά τα παιδιά, για όλες τις ομάδες βασικά του ομίλου μας που έχουν και μικρούς. Είναι ό,τι καλύτερο, κάθε αγωνιστική είναι ντέρμπι. Μέσα από τα ντέρμπι δυναμώνουν αυτοί, δυναμώνουν μέσα από την ομάδα και θα είναι καλύτεροι για τον χρόνο. Θα ήθελα να πω όμως ένα πράγμα τώρα μετά τον αγώνα, γιατί έχουν γίνει κάποια επεισόδια εδώ εκτός. Είναι καταδικαστή όπως θα ξεκίνησε από τους φιλάθλους. Έγινε ένα πολύ καλό μάτς. Τα παιδιά μέσα είδαν ότι υπάρχει συναδελφικότητα και το εφαγωνίζεται. Κακώς έγινε όλο αυτό το πράγμα και δυστυχώς δεν βλέπω ούτε μισό αστυνομικό έξω από το γήπεδο. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να προσεχθεί σε τέτοια μάτς, ειδικά που είναι και ντέρμπι. Τουλάχιστον κάποια άτομα από την αστυνομία θα πρέπει να είναι εδώ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θίξουμε κάποιες φορές, γιατί όντως μέσα στο γήπεδο υπήρχε μια δύναμη στο όριο του επιτρεπτού, ήταν ένα ντέρμπι που λέμε, με κλασικέ μονομαχίε και αυτό το πάθο σκέταση. Στο όριο του επιτρεπτού ακριβώ, δεν θέλω να πούμε κάτι παραπάνω, νομίζω ότι φάνηκε και στην εικόνα, αλλά από εκεί και πέρα το τι γίνεται εξωτερικό γήπεδο καμιά φορά ξεπερνάει και εσά. Ακριβώ είναι κρίμα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννη Λωρό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα και να μπορέσει το Χαϊδάρι να βγάλει και άλλα νέα παιδιά και να βοηθήσει και την ομάδα. Ευχαριστούμε.